Κατάλαβε το Ανέστη και τα λοιπά. Πόσα. Κυρίως, βέβαια, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό που ζήσατε εσείς το Πασχαλίνα, το κλίμα, το φοβερό. Πώς σας φάνηκε ο Άγιος Δομήνικος? Έχει το κόνσεπτ που μου αρέσει εμένα αυτό, τον κοκοφίνικα με τη λευκή την άμμο. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι λιγάκι η καρδιά μου σπαρταράει σε αυτό το μέρη. Ναι. Κάνατε extreme sports γενικά εκεί πέρα? Όχι, καλού, δεν μπάνια δεν έκανα. Αλήθεια, γιατί? Τίποτα, δεν πρόλαβα. Κατευθείαν ήρθε εδώ. Το κατευθείαν είναι μια σχετική κουβέντα. Θέλω να σου πω, ταξιδεύω από χθες το μεσημέρι στη Μία. Α, πολύ ωραία. Ξεκίνησα χθες το μεσημέρι στη Μία και έφτασα τώρα. Τι καιρός είναι αυτός από τη Μία? Τι θα κάνετε τώρα που ήρθατε? Δεν ξέρω, κοίτα, έχω κινηθεί στο αεροπλάνο. Θα πω να δω την οικογένειά μου, έχω καθόλου για το Πάσχα. Θα ξεκουραστώ λίγο, ναι, έτσι, ναι. Ξέρεις, Δευτέρα του Πάσχα είναι, θα την πάρω και εγώ λίγο στο ρεπότσο. Λίγο πιο, κάτι τελείωμα. Πιο τέτοιο. Θα ξαναπάτε εκεί πέρα? Δεν νομίζω. Τουλάχιστον όχι για δουλειά. Μπορεί να πάω κάποια στιγμή για διακοπές. Για διακοπές. Γιατί δεν ήταν άσχημα, ήταν πολύ ωραίο μέρος. Θα μπαίνατε στο Survivor? Κοίταξε, ξέρετε ότι μου είχε γίνει πρόταση. Δεν ξέρω. Αρχικά την απέρριψα και δεν έχω αλλάξει γνώμη. Έχω μετανιώσει. Τώρα που πήγα και τα είδα και από κοντά και είδα ότι είναι λίγο έτσι πολύ σκληρά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Το βασικό είναι ότι εγώ δεν μπορώ χωρίς. Δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία του να πεινάσει τόσο πολύ και τόσο απότομα και τόσο ακριβώς.